θέμα, Έφη. Είναι για την κινέζικη online εταιρεία λιανεμπορίου, την Σέιν, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει καταθέσει αίτηση, εμπιστευτική όμως, σύμφωνα με πηγές, δεν είναι τίποτε επιβεβαιωμένο, να μπει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Ήδη βρίσκεται σε επαφές με την Goldman Sachs. Η εταιρεία στοχεύει σε μια αποτίμηση της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, αρκετά προβλήματα, όπως για παράδειγμα φημολογείται ότι κάνει χρήση καταναγκαστικής εργασίας, ότι παραβιάζει την εργασιακή νομοθεσία, πλήττει το περιβάλλον και κλέβει διάφορα σχέδια από ανεξάρτητους σχεδιαστές. Ήδη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κάνει έρευνα για να δει αν όντως ισχύουν αυτές οι κατηγορίες, ειδικά για την καταναγκαστική εργασία, προτού αρχίσει να διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο της Αμερικής. Μάλιστα. Έφη, σε ευχαριστώ θερμά και για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου.